Ωραία, ευχαριστώ. Πόνο στο βίντεο, κάνε στο βίντεο. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Ένωσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συμμετέχετε και αυτή τη φορά στο 21ο μάθημα παρουσίασης κλινικής περίπτωσης, αυτή τη φορά από την Β' Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου μας. Θα παρουσιάσει το θέμα μας η ειδικευόμενη ιατρός, η κυρία Μπατσούλη Αθηνά, που είναι ειδικευόμενη στο Β' Καρδιολογικό Τμήμα, με θέμα βηματοδότηση αριστερής κοιλίας μέσω στεφανίου κόλπου σε ασθενή με μεταλλική τριγλόχινα βαλβίδα. Και θα ακολουθήσει ο σχολιασμός από την κυρία Μεγαρισιώτου Θανασία, που είναι επιμελήτρια Β' στο ίδιο τμήμα. Παρακαλώ, κυρία Μπατσούλη, αν έχετε την καλοσύνη να μας παρουσιάσετε το τόσο ενδιαφέρον θέμα που παρουσιάζετε. Γεια σας και από μένα. Θα σας παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό βηματοδότησης. Πρόκειται για έναν άνδρα 57 ετών που από το ατομικό του αναμνηστικού είναι καπνιστής, πρώην χρήστης ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών σε υποκατάσταση με μεθαδόνη με 35 μιλιγράμμα μερισίως, ο οποίος υπευλήθη προ 20 ετίας, αντικατάσταση τριγλόχινας βαλβίδας με μεταλλική σε έδαφος ενδοκαρδίτητας τριγλόχινας. Ο ασθενής φέρει ένα κοιλιακό επικαρδιακό ηλεκτρόδιο, το οποίο τοποθετήθηκε τότε διαχειριτικά, χωρίς όμως να προσκομίζεται και το πρακτικό της χειρουργικής επέμβασης. Νοσηλεύτηκε στην παθολογική κλινική λόγω εξωτερήκευσης του επικαρδιακού ηλεκτροδίου στην περιοχή του στέρνη και της κοιλιακής χώρας. Βλέπουμε εδώ και στην εκτινογραφία το ηλεκτρόδιο, με παρουσία τοπικής λίμωξης. Από τις καλλιέργειες τραύματος απομονώθηκε σταφυλόκοκκος αούρεους, ενώ οι αιμοκαλλιέργειες ήταν αρνητικές. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβη αντιβιωτική αγωγή με δικλοξακυλίνη και έγινε δυσοφάγιο και διαθρεπτικό υπηρηχογράφημα καρδιάς, το οποίο ανέδειξε αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων με καλή συστολική λειτουργία, μια καλώς λειτουργούσα μεταλλική τριγλόχινα, χωρίς παρουσία επιπλαστήσεων και χωρίς παρουσία περικαρδιακής συλλογής. Έγινε αξονική θώρακος που ανέδειξε συλλογή υγρού πέριξη του ηλεκτροδίου και ουσιαστικά επιβεβαίωσε την παρουσία λίμωξης και έτσι έγινε καρδιοχειρουργική εκτίμηση που για την αντιμετώπιση της φλεγμονής συνέστησε και προχώρησε σε θεματική εξαίρεση του ηλεκτροδίου μετά από έλξη με παραμονή φλόσου του επικαρδιακού άκρου. Ο ασθενής 4 μέρες μετά την αφαίρεση των επικαρδιακών ηλεκτροδίων παρουσίασε ζάλη και εύκολη κόπωση, διαπιστώθηκε από τους παθολόγους βραδικαρδία και ζητήθηκε η εκτίμησή μας. Εδώ βλέπουμε το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς. Πρόκειται για κομβικό ρυθμό με περίπου 35 σφίξεις, αποκλεισμό του δεξιού σκέλους του χείς και διαταραχές αναπόλωσης προκάρδιας απαγωγής και σκατώτερες. Αναζητήσαμε αναστρέψιμα αίτια. Η θηροειδική λειτουργία, οι ηλεκτρολίτες και τα μυοκαρδιακά ένδυσμα του ασθενούς ήταν φυσιολογικά. Και αναζητήσαμε το φρονικευτικό αναμνηστικό του ασθενούς. Ήταν σε μακροχρόνια αντιβιωτική αγωγή, σε μακροχρόνια αγωγή με ασθενοκουμαρών λόγω της μεταλλικής τριγλόχινας και σε μεθαδόνη ως υποκατάστατο της πρώην χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Και ενώ όλοι ξέρουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες της ανεκουμαρόλης, αναζητήσαμε την επίδραση της μεθαδόνης στο καρδιαγγειακό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πολλές, υπόταση, καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιοπάθεια, διαταραχές αγωγής, κοιλιακές αρρυθμίες, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαργή, ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές επαναπόλωσης με τη μορφή της αναστροφής των κυμάτων T και συχνότερη παράταση του QTSE. Στον ασθενή, ο ασθενής μας είχε QTSE περίπου 430 μιλισεκόντ. Αυξημένος ο κίνδυνος για κοιλιακές ταχυκαρδίες, ασθενείς που παίρνουν υψηλές δόσεις του φαρμάκου, έχουν διαταραχές αγωγής σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ενώ συνιστάται προσοχή όταν το QTSE ξεπεράσει τα 500 μιλισεκόντ, που συστήνεται πλέον διακοπή του φαρμάκου ή μείωση δόσης του. Και ενώ το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη χορήγηση μεθαδόνης, εμείς προχωρήσαμε σε αποκλεισμό οξείας ισχαιμίας με στεφανιογραφία, η οποία ανέδειξε στεφανή αγγεία χωρίς σημαντικές στενώσεις. Έγινε monitoring ρυθμού του ασθενούς για 2 μέρες με μήνυμα κουβικό ρυθμό και έγινε και ψυχιατρική εκτίμηση που έκανε αναγκαία τη συνέχιση της αγωγής με μεθαδόνη. Έτσι αποφασίστηκε η εμφύτευση διαφλέβιου διαστιακού βηματοδότη στον ασθενή και έπρεπε τώρα να αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εμφύτευση. Η δυσκολία στο συγκεκριμένο ασθενή ότι είχε μεταλλική τριγλόχινα βαλβίδα. Από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η συνήθιση για βαλβιδική εμφύτευση ηλεκτροδίου στη δεξιά κοιλία αποτελεί αντένδειξη. Εναλλακτικές επιλογές για κοιλιακή βηματοδότηση σε αυτούς τους ασθενείς είναι η τοποθέτηση επικαρδιακών ηλεκτροδίων ή η βηματοδότηση αριστερής κοιλίας με τοποθέτηση του κοιλιακού ηλεκτροδίου στο στεφανέο κόλπο.
Εδώ στον ασθενή μας να θυμίσω ότι είχε γίνει αφαίρεση των επικαρδιακών ηλεκτροδίων λόγω της λίμωξης, οπότε η μόνη μας επιλογή αρχικά ήταν η τοποθέτηση του ηλεκτροδίου στο στεφανείο κόλπο, όπου και σε αυτό προβήκαμε. Εδώ βλέπετε εικόνες από το ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο, αριστερά με την σκιαγράφηση του στεφανείου κόλπου και δεξιά είναι η θέση των τελικών ηλεκτροδίων. Εδώ το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς μετά με κολπική και κοιλιακή βηματοδότηση. Και η ακτινογραφία με τελική θέση των ηλεκτροδίων την επόμενη μέρα. Έγινε έλεγχος της συσκευής που δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα και ο ασθενής σταθερός έλαβε εξιτήριο. Γενικότερα, η βηματοδότηση μετά από χειρουργικές επεμβάσεις τριγλόχινας είναι ένα θέμα πλέον, γιατί οι επεμβάσεις χειρουργικές στην επεμβάση τριγλόχινα έχουν πλέον πολλαπλασιαστεί. Τεχνικές επιλογές είναι η επιδιόρθωση της βαλβίδας ή η αντικατάσταση. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διαταραχών αγωγής λόγω της γυκνίασης του φυσιολογικού συστήματος αγωγής με τη βαλβίδα. Με μόνιμη βηματοδότηση να απαιτείται περίπου στο 27% των ασθενών. Διπλάσιος ο κίνδυνος ασθενής που έχουν πολυβαλβιδική αντιμετώπιση και ενώ βελτιώνεται η επιβίωση, μοιάζει να είναι αυξημένος ο κίνδυνος του εγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αρνητικοί προγνωστικοί δείκτες για βηματοδότηση, χειρουργική και κλινική. Χειρουργική ή πολυβαλβιδική αντιμετώπιση, το επαναληπτικό χειρουργείο, η χρήση δακτυλίου και ο χρόνος αποκλεισμού αορτής πάνω από 60 λεπτά, ενώ κλινική το ανδρικό φύλλο, η ηλικία, η χρόνια, η νεφρική νόσος και η καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπλοκές είναι η πιθανή δυσλειτουργία της προστατικής βαλβίδας και η πιθανή βλάβη του ηλεκτροδίου όταν πρόκειται για διαβαλβιδική εμφύτευση και το εγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τώρα, οι επιλογές της μεθόδου βηματοδότησης είναι η διαβαλβιδική εμφύτευση δεξιά κοιλία, η επικαρδιακή βηματοδότηση, το His Battle Pacing, η βηματοδότηση αριστερής κοιλίας με τοποθέτηση κοιλιακού ηλεκτροδίου στο στεφανείο κόλπου και η λίτλες βηματοδότηση. Όσον αφορά τη διαβαλβιδική εμφύτευση δεξιά κοιλία, μικρές σειρές ασθενών, σε 58 ασθενείς με βιοπροσθετική τριγλόχινα δεν φάνηκε να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα μεταχειρητικής ανεπάρκειας της βαλβίδας. Όμως σε μεγαλύτερη μελέτη με 176 ασθενείς, φάνηκε αυξημένος ο κίνδυνος για βλάβη της επιδιορθωμένης τριγλόχινας και αυξημένη θνητότητα. Σε ασθενείς που έχουν μεταλλική τριγλόχινα βαλβίδα, διαβαλβιδική εμφύτευση ενδείκνυται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Όσον αφορά την επικαρδιακή βηματοδότηση, συνηθέστερη σε συγγενείς καρδιοπάθειες, με μειονεκτήματα την επεμβατική τοποθέτηση με θωρακοτομή ή στερεοτομή, τη μειωμένη σταθερότητα των ηλεκτροδίων και τους υψηλότερους οδούς βηματοδότησης, ειδικά κατά τα απότερα στάδια. Όσον αφορά το His Partner Pacing, εδώ πολύ λίγα δεδομένα, πολύ μικρές σειρές ασθενών. Μία ομάδα με 10 ασθενείς με βαλβιδοπλαστική τριγλόχινας φάνηκε να μην έχει επιπλοκές από την εμφύτευση και ο δακτύλιος τριγλόχινας χρησιμοποιήθηκε ως οδηγό σημείο για τη βηματοδότηση του His σε απόσταση περίπου 19 mm από τη βαλβίδα. Ενώ His Battle Pacing Selective σε 2 μόνο ασθενείς και εκ των οποίων ένας με μεταλλική τριγλόχινα έδειξε πολύ υψηλούς οδούς βηματοδότησης. Όσον αφορά τη βηματοδότηση αριστερής κοιλίας μέσω του στεφανείου κόλπου, μικρές σειρές και εδώ ασθενών, μεγαλύτερη 17 ασθενείς, 2 μεταλλική τριγλόχινα, έδειξε σταθερούς οδούς βηματοδότησης και σταθερή θέση ηλεκτροδίου στο follow-up των 2 ετών. Η φύτευση είναι δυσκολότερη συγκριτικά με τους συνήθεις CRT ασθενείς, μικρότερο μεγέθη στεφανείου κόλπου, είναι η διάταση του δεξιού κόλπου και η ανώμαλη συνήθως έκθεση του στεφανείου κόλπου. Όσον αφορά την επιλογή του καταλληλότερου κλάδου, θέση εκλογής είναι η ασφαλέστερη κατά την τοποθέτηση. Όσον αφορά τη μακροχρόνια επίδραση της βηματοδότησης αριστερής κοιλίας, όταν συγκρίθηκε σε μικρή σειρά ασθενών η βηματοδότηση από το στεφανείο κόλπο ή η βηματοδότηση από τη δεξιά κοιλία, δεν φάνηκε διαφορά στη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Και μεμονωμένη η παρουσίαση περιστατικού όσον αφορά το μηχανικό δυσυγχρονισμό, που είναι ένα ερώτημα σε αυτούς τους ασθενείς, σε γυναίκα με επηρεασμένο κλάσμα διεύρυνση του QRS και ψυχογραφικά ευρήματα δυσυγχρονισμού, όταν τοποθετήθηκαν 2 ηλεκτρόδια στη μέση καρδιακή φλέβα και σε ένα πλάγιο κλάδο του στεφανείου κόλπου, φάνηκε βελτίωση του κλάσματος, κλινική βελτίωση και μείωση του εύρους του QRS. Όσον αφορά τη λίτλες βηματοδότηση, σε ασθενείς με μεταλλική τριγλόχινα αποτελεί αντένδειξη από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια μεμονωμένη παρουσίαση περιστατικού από μια ιαπωνική ομάδα ηλεκτροφυσιολόγων σε έναν ασθενή με συγγενή καρδιοπάθεια που δεν υπήρχε άλλη επιλογή βηματοδότησης και πλήρης κολποκυλιακός αποκλεισμός. Και όσον αφορά την εμπειρία της κλινικής μας, δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Εδώ θα δείτε και τις ακτινογραφίες από ένα παλαιότερο περιστατικό με μεταλλική τριγλόχινα και εμφύτευση του ηλεκτροδίου στο στεφανείο κόλπο. Συμπερασματικά, η επιλογή του τρόπου βηματοδότησης μετά από χειρουργείο τριγλόχινας αποτελεί πρόκληση. Συχνά χρειάζεται να τοποθετηθεί επικαρδιακός βηματοδότης ασθενής, ειδικότερα που έχουν παράγοντες κινδύνου. Σε αντικατάσταση τριγλόχινας, συνήθις θέσεις εμφύτευσης είναι εμφύτευση του στεφανείου κόλπου, διαβαλβιδικά
Μέχρι νεωτέρων δεδομένων, ενώ σε μεταλλική τριγλόχνια, μόνες επιλογές είναι τοποθέτηση επικαρδιακού βηματοδότη, τοποθέτηση σε στεφανιοκόλπο και βηματοδότηση αριστερής κοιλίας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ματσούλη. Πολύ ενδιαφέρον και πιθανότατα μιλάμε για έναν αριθμό ασθενών που συνεχώς θα αυξάνεται, γιατί έχουμε μεγαλύτερη επιβίωση σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες που θα μπορούσαν να είναι τέτοιοι ασθενείς που θα χρειαστούν στο μέλλον κάτι τέτοιο. Αλλά και επειδή, όπως είπατε και εσείς, χρήστες ενοχλήρων ουσιών και ό,τι είχαμε από υλικό μέχρι τώρα από ασθενείς. Κυρία Μακαρισιώτου, δεν έχω προς το παρόν κάποια ερώτηση από το chat. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Ναι, ευχαριστώ πολύ για το που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω ένα σχολείο. Να, συγχαρητήρια για την παρουσίασή σου. Πολύ ωραία, περιστατικό, πολύ διδακτικό. Νομίζω ότι έχει καλύψει τα πάντα, όλη τη βιβλιογραφία και πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε παραπάνω. Ίσως να επισημάνω κι εγώ ότι δεν είναι τόσο σπάνιο. Όπως είπες και εσύ, ένα στους τέσσερις ασθενείς που θα αντικαταστήσουν την τριγλόχνα θα χρειαστούν βηματοδότηση. Και ειδικά όταν μιλάμε για μεταλλική τριγλόχνα, οι επιλογές είναι δύο, είτε επικαρδιακά, είτε μέσω του ΣΥΕΣ. Το οποίο έχει φανεί ότι είναι πολύ αποτελεσματικό και ασφαλές. Η ερώτηση είναι κατά πόσο βέβαια η βηματοδότηση μέσω του ΣΥΕΣ και της αριστερής κοιλίας θα προκαλέσει δυσυγχρονισμό. Υπάρχουν απορίες και οι μελετητές συζητούν κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν επιλέξουμε αντί για τη συνήθι φλέβα, που είναι η πρόστια ή η προστιοπλάγια, τη μέση καρδιακή φλέβα. Βέβαια, μελέτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν μεγάλες σειρές ασθενών και να μας έχουν δώσει αποτελέσματα. Θα πρέπει μάλλον στο μέλλον να το δούμε αυτό. Όπως επίσης νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να δούμε και τυχείς βηματοδότηση, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να γίνει χωρίς να επηρεαστεί η βαλβίδα. Οπότε και εκεί θα είναι ένα πεδίο έρευνας που θα πρέπει να το έχουμε στο μέλλον. Και να τελειώσω κάνοντας μια ερώτηση. Στο δικό σας το περιστατικό είχατε σκεφτεί τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εμφύτευση του ηλεκτροδίου μέσα στο στεφανιαίο κόλπο, γιατί ξέρουμε ότι ο στεφανιαίος κόλπος δεν είναι πάντοτε εύκολα να καθετηριαστεί και πολλές φορές δεν βρίσκουμε θέση, δεν έχουμε καλή ουδό. Υπήρχαν περιστατικά που το στόμιο του ΣΥΕΣ ήταν κάτω από την τριγλόχινα. Σε αυτή την περίπτωση εσείς τι θα κάνατε? Θα ζητούσατε από τους χειρουργούς να κάνουν ένα δεύτερο χειρουργείο? Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει? Υπήρχε πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο χειρουργείο, ναι. Προσπαθούσαμε να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί μιλάμε για μια επαναληπτική επέμβαση, αυξημένου κινδύνου οπότε, και γιατί είχε αποδεχτεί ότι σε ασθενείς που έχουν προηγούμενες επεμβάσεις υπάρχει ίνωση συνήθως στην περιοχή, οπότε δεν είναι πάντα εφικτή η επιλογή της κατάλληλης θέσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και αυτό με τη μορφή κοιλίας μεμονωμένων περιστατικών και η επιλογή του να γίνει τρανσέπταλ ουσιαστικά και εμφύτευση του ηλεκτροδίου απευθείας στην αριστερή κοιλία. Εμείς εδώ είχαμε και το πλεονέκτημα του ασθενής ήταν σε μακροχρόνια επεκτική αγωγή γιατί είχε μεταλλική τριγλόχινα, οπότε δεν χρειαζόταν να προσθέσουμε και κάποιο παραπάνω φάρμακο και να τον εκθέσουμε στο κίνδυνο της αντιπυξίας. Οπότε αυτή θα ήταν η επόμενη λύση αν δεν ήταν εφικτή προς πέλος του ΣΥΕΣ. Ωραία, εξαιρετικά. Ευχαριστούμε και για την ερώτηση, κυρία Μακαρισιώτου. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Να κάνω εγώ κάποια ερώτηση προσπαθώντας να φύγω από την καρδιολογία και να εμπλέξω περισσότερες ειδικότητες, σαν να μην ήξερα λίγο κάτι από αυτά. Σε περίπτωση, αν μου δείτε την ερώτηση, επίγουσα βηματοδότηση που θα χρειαζόταν επιγόντως να βηματοδοτηθεί ο ασθενής. Τι θα είχατε στο μυαλό σας, είτε η κυρία Μπατσούλη, είτε η κυρία Μακαρισιώτου, πώς θα μπορούσατε να τον βηματοδοτήσετε, τι θα σκεφτόσαστε? Θέλω να πω, υπάρχει τρόπος μη διαφλέβειας προσπέλασης βηματοδότησης. Το λέω γιατί το κοινό δεν ξέρω πώς υπάρχει και κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος. Κοιτάξτε, σε περίπτωση επίγουσας βάσης, νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε άμεσα είναι η διαδερμική βηματοδότηση, ουσιαστικά η εξωτερική βηματοδότηση, με τα μειονεκτήματα που αυτή έχει, βέβαια, έτσι. Νομίζω όμως ότι, ως ηλεκτροφυσιολόγος τώρα θα σας απαντήσω, ότι μπορούμε να βάλουμε ένα καθετήρα και στο ΣΥΕΣ σε επίγουσα βάση και να κάνουμε βηματοδότηση. Έχετε κλείσει το μικρόφωνο, κύριε. Έχω κλείσει το μικρόφωνο. Εξαιρετικά και για τις δύο σας. Πράγματι, θα μπορούσαμε επιγόντως είτε με τη δυσκολία που έχουμε διαδερμικά, είτε όντως σε ένα κέντρο όπως ο Ευαγγελισμός, επιγόντως να μπούμε στο σχέδιο. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποιες είναι οι δυνητικές επιπλοκές
που θα μπορούσαμε να είχαμε, δεν μιλάω για τον συγχρονισμό, έτερες επιλογές που θα έπρεπε να προβλεφθούν και σε ένα κέντρο όπως είναι ο Ευαγγελισμός, να το βάθμιο νοσοκομείο με τεράστια εξέλιξη και αρδιολογία που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί και θα έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι. Ο κίνδυνος πάντα είναι να, κατά την προσπέλαση να υπάρξει κάποιος διαχωρισμός μέσα στο Στεφανία κόλπο, το οποίο είναι και αυτό που όντως φοβόμαστε πάντα, ή να μην καταφέρουμε ποτέ να, ουσιαστικά να το προσπελάσουμε ή να μην υπάρχει κάποια διαθέσιμη, κάποιο διαθέσιμο κλάδος που να είναι κατάλληλος για την δημοτοδότηση. Αν δεν θεωρούμε, δεν έχω πει πλοκή, αλλά... Όπως ήδη σχολιάστηκε από την μελητριά σας. Ωραία, να δούμε λίγο στο εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για το μάθημα αυτό. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση, δεν βλέπω κάτι άλλο. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε για τη στήριξη στα μαθήματα αυτά που είμαστε από τα πολύ λίγα νοσοκομεία που κάνει τακτικά το έργο αυτό το εκπαιδευτικό. Κυρία Μαγαρισιώ, αν θέλετε μια τελευταία κουβέντα και ίσως θα μπορούσαμε να κλείσουμε κιόλας. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ήταν πολύ διδακτικό το περιστατικό. Το αντιμετωπίσαμε πολύ σωστά και ευτυχώς για μας δεν είχαμε κάποια από αυτές τις επιπλοκές ή τις δυσκολίες και πήγαν όλα καλά. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.